Δεν έχει κανένας δικαίωμα να αφαιρεί άλλον ζωή. Είναι ο πατέρας της 33χρονης Αδαμαντίας που τη συνόδευσε στην τελευταία της κατοικία. Έχασε τη ζωή της όταν την πυροβόλησε με καραμπίνα ο σύζυγός της στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου. Η κόρη του, όπως λέει, δεινοπαθούσε στα χέρια του 54χρονου άντρα της, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων της φερόταν βάναυσα. Τόσο εγωιστής, τι ήταν κτήμα του? Η σύζυγός του ήταν κτήμα του, η σύντροφός του, η γυναίκα του? Η κόρη μου τον είχε συγχωρέσει αρκετές φορές και δεν τον είχε πάει στις αστυνομίες. Μετά την απολογία του στον ανακριτή Ηρακλείου, ο 54χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως. Τα όσα υποστήριξε δεν έπεισαν. Έχει χαρίσει στη ζωή της κόρης μου ένα παιδί ανάπηρο, γιατί τριών μηνών τη βάρεσε, το οποίο δεν το ξέραμε. Και βγάλανε ένα παιδί αμαία. Τελευταίο αντίο σήμερα στην Πάτρα για την Αδαμαντία. Την αποχαιρέτησαν συντετριμμένοι οι γονείς της, οι τρεις αδελφές της, συγγενείς, φίλοι και πολλοί κόσμος. Ο καθομολογίαν δράστης δήλωσε στις δικαστικές αρχές μετανιωμένος, όπως και όταν είχε πάει να ζητήσει από την άτυχη γυναίκα του να επιστρέψει στην οικογενειακή του εστία. Είχαμε πάρει το παιδί μας 2 χρόνια, το είχαμε εδώ. Ήρθε μετανιωμένος, πικραμένος. Πιστέψαμε ό,τι μας έλεγε. Το παιδί μας συνέχιζε να τρώει ξύλο, δίχως να μας λέει τίποτα. Η συνήγορος του 54χρονου στάθηκε στο ζήτημα του 7χρονου παιδιού του ζεύγους. Το κύριο μέλημά μας θα είναι πλέον το παιδί. Δηλαδή η λήψη μέτρων προστασίας του προς όλες τις κατευθύνσεις και από όλες τις απόψεις. Εγώ σαν πατέρας εύχομαι να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να μην υπάρχουν άνθρωποι, να τα βρίσκουν με άλλον τρόπο και πιο πολιτισμένα. Όχι έτσι. Η Αδαμαντία Αντίπα ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Μαρτυρίες γειτόνων αλλά και οι συστάσεις που είχαν γίνει στο σύζυγό της από αστυνομικούς δεν είχαν τελικά αποτελέσματα.